φωτογραφιακό στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επενδύσεις, ξεκίνησε το 2014. Συνδυάζει γνώσεις τεχνολογίας, γνώσεις οικονομίας και γνώσεις επιχειρηματικότητας. Και επειδή ο τομέας της ενέργειας και του περιβάλλοντος ίσως είναι οι μοναδικοί πυλώνες αυτή τη στιγμή που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για κάποιον και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον χώρο της εργασίας. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μου έδωσε τις τεχνικές γνώσεις απαραίτητες, έτσι ώστε να έχω μια ολοκληρωμένη αντίληψη πάνω στην αξιολόγηση των ενεργειακών επενδύσεων. Το μεταπτυχιακό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζει θεωρητική γνώση και πρακτική κατάρτιση, αξιοποιώντας το σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό μας. Ένας φοιτητής μπορεί να κερδίσει γνώση και εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες όπως ο τομέας ηλεκτροκίνησης, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων που οργανώνουμε σε θέματα αιχμής, που αποτελούν μέρος του προγράμματος, η παρακολούθησή τους. Η ευεπιστημονικότητα και οι διαφορετικές ειδικότητες των φοιτητών μας μέσα στα τμήματα και η συνεχή συνεργασία με επιχειρήσεις πιστεύουμε ότι καθιστούν το πρόγραμμα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στον ελλαδικό χώρο και πέραν αυτού και μοναδικό στα πεδία της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής. Οι διδάσκοντες είτε έχουν εξαιρετική ακαδημαϊκή αναγνώριση σε σχέση με το εξωτερικό, είτε έχουν μεγάλη εμπειρία σε ελληνικά έργα. Η μεταπτυχιακή μας. Σπουδαστές έχουν την ευκαιρία μαζί μας να συμμετάσχουν σε έρευνα και να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και μεθόδους που είναι πολύ χρήσιμες στην κοινωνία. Το μεταπτυχιακό με βοήθησε να γίνω πιο αποτελεσματικός και αποδοτικότερος στην εργασία μου και σίγουρα θα συμβάλλει στην ταχύτερη επαγγελματική και οικονομική εξέλιξή μου στο δημόσιο τομέα που εργάζομαι. Είναι ένα μεταπτυχιακό που λείπει από την Ελλάδα, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η ολοκληρωμένη παροχή γνώσεων σε τόσο επίκαιρα θέματα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι η βάση της οικονομικής ανάπτυξης.